Ευαγγέλιο της Τετάρτης της Μεσοπεντηκοστής. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 7, στίχος 14 έως 30. Είχαν πια περάσει οι μισές ημέρες της γιορτής, και τότε ο Ιησούς ανέβηκε στον ναό και δίδασκε. Οι Ιουδαίοι απορούσαν και έλεγαν, «Πώς ξέρει γράμματα αυτός, χωρίς να έχει σπουδάσει?» Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε, «Αυτά που διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά εκείνου που με έστειλε. Όποιος είναι πρόθυμος να τηρεί το θέλημά του, αυτός θα καταλάβει αν αυτά που λέω προέρχονται από το Θεό ή τα λέω από μόνος μου. Εκείνος που μιλάει από μόνος του, επιδιώκει τον έπαινο των άλλων και τον εαυτό του. Όποιος όμως επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο σε αυτόν. Ο Μωυσής δεν σας έδωσε τον νόμο. Κι όμως, κανείς σας δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε?» «Είσαι δαιμονισμένος», απάντησε το πλήθος. «Ποιος θέλει να σε σκοτώσει?» Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Ένα θαύμα έκανα και όλοι απορείτε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την εντολή της περιτομής. Βέβαια, η περιτομή δεν έχει την αρχή της στο Μωυσή, αλλά στους Πατριάρχες. Έτσι την ασκείται ακόμη και το Σάββατο. Ένα βρέφος λοιπόν περιτέμνεται ακόμα και το Σάββατο, για να μην καταληθεί ο νόμος του Μωυσή. Και εσείς οργίζεστε εναντίον μου, επειδή θεράπευσα ολόκληρον άνθρωπο το Σάββατο. Μην κρίνετε επαφανειακά, αλλά να κρίνετε με τα σωστά κριτήρια». Μερικοί Ιεροσολυμίτες έλεγαν, «Αυτός δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουν. Νάτος όμως που μιλάει δημόσια και δεν του λένε τίποτα. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πως πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας? Αλλά αυτόν τον ξέρουμε από που κατάγεται. Ενώ όταν έρθει ο Μεσσίας, κανείς δεν θα ξέρει από πού θα προέρχεται». Τότε ο Ιησούς που δίδασκε στον ναό φώναξε, «Και εμένα ξέρετε και από πού κατάγομαι επίσης ξέρετε. Κι όμως δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εκείνος που με έστειλε αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Αυτός που εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ τον ξέρω γιατί από αυτόν κατάγομαι και εκείνος με έστειλε». Επιζητούσαν τότε να τον συλλάβουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε χέρι πάνω του, γιατί δεν έχει ήρθει ακόμα η ώρα του. Από το πλήθος ωστόσο πολλοί πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν, «Όταν έρθει ο Μεσσίας, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από όσα έκανε αυτός?» Μεσούσις της εορτής δίψωσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτισσονάματα. Ότι πάση σωτήρ ευώησας, ο δίψον έρχεστο προς με και πίνετο. Η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, δόξα.